Και τώρα ακολουθεί η εκπομπή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης «Επιχειρούμε μαζί» με τη δημοσιογράφο Δέσποινα Ιωαννίδου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου και είμαστε πάλι μαζί με την εκπομπή «Επιχειρούμε μαζί» που έχει τη στήριξη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Είμαι η Δέσποινα Ιωαννίδου και θα βρίσκομαι μαζί σας για την επόμενη μισή ώρα, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θανάσης Κουτλιάνης. Ζεστό χρήμα ετοιμάζεται να ρίξει στη μεταποίηση το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μέσω των κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Μόνο για την Κεντρική και τη Δυτική Μακεδονία το πακέτο αγγίζει τα 65 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να διοχετευτεί σε τουλάχιστον 500 επιχειρήσεις. Για όλη τη χώρα το ποσό της δημόσιας δαπάνης φτάνει τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα μας πει ο υπεύθυνος του προγράμματος και στέλεχος της ΚΕΠΑΝΕΜ, Αθανάσιος Κακούδης, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κακούδη, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Να σας καλημερίσω και να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δίνετε να παρουσιάσω στους ακροατές μας ένα πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Το οποίο τυκλοφορείται πώς, κύριε Κακούδη, για να ξεκινήσουμε από τα απλά και να προχωρήσουμε στη συνέχεια για τα χρηστικά θέματα που σίγουρα ενδιαφέρουν τους ακροατές μας. Είναι ένα πρόγραμμα που κάνει focus, επικεντρώνει και αφορά τη μεταποίηση. Ναι. Τη μεταποίηση όπως διαμορφώνεται πλέον κάτω από τις δύσκολες σημερινές καταστάσεις. Οπότε θα μπορούσε να λέγεται αλλιώς από το μεταποίηση στις νέες συνθήκες. Είναι αυτό το πρόγραμμα για το οποίο είχαμε ξαναμιλήσει μέσα στο καλοκαίρι, γιατί είχε προκηρυχθεί, αν δεν κάνω λάθος, στις 16 Ιουλίου. Ακριβώς, πολύ καλά θυμόσαστε. Βασικά είχε ξεκινήσει, είχε προκηρυχθεί σε πρώτη φάση στις 16 Ιουλίου. Αλλά σε αυτά που θα πούμε σήμερα. Ναι. Αυτό που θα σας πω σήμερα, θα σας παρουσιάσω, είναι ένα αναβαπτισμένο, όπως το λέω εγώ, ένα νέο σχεδόν πρόγραμμα, διότι μετά τον αρχικό μήνα που έτρεξε το πρόγραμμα, το Υπουργείο έλαβε πολύ σοβαρά υπόψη του τις προτάσεις που έκανε τόσο ο διάμεσος φορέας και ΕΠΑΝΕΜ, όσο και τις απαιτήσεις που είχαν όλα τα επιμελητήρια της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Και στην ουσία τροποποίησε τον οδηγό σε σημείο που ένα ελκυστικό από την αρχή πρόγραμμα, τώρα να γίνεται μια χρυσή ευκαιρία, κατά τη γνώμη μου, για τους επενδυτές, για τον επιχειρηματικό κόσμο, ειδικά της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Πριν προχωρήσουμε να πούμε αναλυτικά ποιους αφορά, μπορείτε να αναφερθείτε σε αυτές τις σημαντικές βελτιώσεις τις οποίες έκανε ο κύριος Χρυσοχοΐδης αναλαμβάνοντας το συγκεκριμένο Υπουργείο, για να δούμε περίπου τι έχει αλλάξει. Δείτε, έχουμε μια πρωτοτυπία σε σχέση με άλλα προγράμματα. Αφορά όλους. Όσο γενικό και αν ακούγεται, είναι έτσι όμως. Ναι. Δηλαδή, δυνητικά όλοι μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα. Αφού μπορούν να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα, όσοι έχουν ήδη μια υφιστάμενη μεταποιητική επιχείρηση και θέλουν να εξυγχρονίσουν τη δομή και τη λειτουργία τους, όσοι έχουν μια οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και θέλουν μέσω ενός προγράμματος επιδοτούμενου να στραφούν και σε μεταποιητικό κλάδο, ναι. Και τέλος αφορά και οποιονδήποτε άνεργο, νέο ή νέα άνω των 18 ετών, που θέλει να υλοποιήσει μια καλή ιδέα ξεκινώντας μια επιχειρηματική μεταποιητική δραστηριότητα. Ναι. Στοχεύει στη μεταποίηση και μπορεί οποιοδήποτε κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις και αν ανοίξει που θα ανήκει σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες, ναι. Να μπει στο πρόγραμμα. Μάλιστα. Αυτό ήταν μια βασική διαφοροποίηση που έγινε. Μεγάλη διαφοροποίηση και είναι πολύ σημαντική είναι τα ποσοστά επιδότησης. Βέβαια, ξεκινάμε λίγο ανάποδα, αλλά δεν πειράζει. Αυτά που μένουν στον κόσμο είναι έτσι, σε πρώτη προτεραιότητα. Εκεί που το πρόγραμμα λοιπόν είχε επιδότηση 35% για τις επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας, με τη νέα τροποποίηση ανεβαίνει η επιδότηση 10 ποσοστιαίες μονάδες. Είναι η μεγαλύτερη αύξηση που έγινε σε σχέση με όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος. Οπότε έχουμε τώρα επιδοτήσεις που φτάνουν το 45%. Και για τις μεσαίες που μπήκανε, τις μεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή τις επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 50 άτομα έως 250 και έχουν τζίρο άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, μπαίνουν και αυτές πλέον στο πρόγραμμα, ενώ παλιά δεν εντασσόντουσαν. Μάλιστα. Αυτές έχουν επιδότηση 35%. Θέλω να πω ότι τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Είναι ένα πρόγραμμα που δίνει δημόσια επιδότηση 200 εκατομμύρια ευρώ για όλη την Ελλάδα. Και θέλω να αναλογιστούμε ότι για την Κεντρική Μακεδονία μόνο δίνει 60 εκατομμύρια, δηλαδή σχεδόν το 1 τρίτο έρχεται στην Κεντρική Μακεδονία. Είναι λοιπόν μεγάλο πρόγραμμα. Από αυτά τα 60 εκατομμύρια δεν κατανέμονται άναρχα. Υπάρχει μία ποσόστοση και λέμε ότι ένα 70% πάει στις ήδη υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
ένα 20% πάει στις υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις, τις μεγαλύτερες δηλαδή, ναι, και ένα 10% θα δοθεί στις νέες και στις υποσύστασες επιχειρήσεις. Μάλιστα. Σε κάποιες δηλώσεις σας στον Αγγελιοφόρο, κύριε Κακούδη, πρόσφατα, mm-hmm, είδα να λέτε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα σε κεντρική και δυτική Μακεδονία το συγκεκριμένο. Είναι, όσο υπάρχουν όσο υπάρχει το ανταγωνιστικότητα, ναι, και στην προηγούμενη μορφή του, σαν, ναι, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας, ένα και σαν στο τέταρτο κοινωνικό πλαίσιο, σαν επιχειρησιακό, που στο ΕΣΠΑ, σαν επιχειρησιακό ανταγωνιστικότητας, mm-hmm, 2, ναι, είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα που δόθηκε μέσα από αυτό το συνολικό πλαίσιο, mm-hmm, για τη μεταποίηση. Μάλιστα. Δηλαδή το μεγαλύτερο προηγούμενο πρόγραμμα, ας πούμε το δεύτερο, είναι, mm-hmm, της τάξης των 20 εκατομμυρίων ευρώ δημόσια χρηματοδότηση για την κεντρική Μακεδονία. Και έρχεται ένα πρόγραμμα τώρα που δίνει, mm-hmm, επί τρία στην ουσία τη δημόσια χρηματοδότηση. Mm-hmm. Σωστά είπατε, mm-hmm, βέβαια ήσασταν λίγο μετριοπαθείς εγώ θα έλεγα, mm-hmm, για τις 500 επιχειρήσεις. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι κάνοντας, mm-hmm, αναγωγή ότι θα είναι παραπάνω. Δηλαδή περιμένω ότι θα εγκριθούν γύρω στις 800 επιχειρήσεις. Γιατί φαντάζομαι οι προϋπολογισμοί των επενδύσεων. Ναι, δεν θα φτάσουν, ναι, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Και θέλω να πω και εδώ ότι, ναι, οι προϋπολογισμοί είναι. Ναι. Και εδώ έγιναν τροποποίηση, έγινε, ναι, μια σημαντική τροποποίηση. Mm-hmm. Ενώ με τον πρώτο οδηγό, τον αρχικό που βγήκε, μπαίναν σχέδια που το ύψος του προϋπολογισμού κυμαινόταν από 50 έως 400.000 ευρώ. Ναι. Τώρα μπαίνουν σχέδια που είναι από 30.000 ευρώ, mm-hmm, έως 800.000 ευρώ. Μάλιστα. 30 έως 400.000 είναι. Οπότε είναι μεγάλο το εύρος. Πάρα δηλαδή πολύ μεγάλο. Και μικρές και μεγάλες επενδύσεις. Είναι 30 έως 400 για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και, από, ναι, και μέχρι 800 πάμε στις μεσαίες για να καλύψουμε τις πιο μεγάλες, mm-hmm, ξαυξημένες ανάγκες που μπορεί να έχει μια μεσαία επιχείρηση. Εγώ, κύριε Κακούδη, θα ζητήσω να μείνετε στην τηλεφωνική μας γραμμή, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και στη συνέχεια να επανέλθουμε με τις προϋποθέσεις για την ένταξη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ωραία, αλλά και ωραία για τις επιλέξιμες δαπάνες, όπως επίσης και για τις πληροφορίες τις οποίες θα μπορούν να αναζητούν σε εσάς οι ενδιαφερόμενοι. Πολύ ωραία. Τίποτα σπουδαίο, τίποτα σοβαρό. Μετά την καταιγίδα ένα μέρος να κρυφτώ. Στη βραγμένη άμμο τα όνειρα στεγνά. Λέω να τα φτιάξω κι ας χαλάσουνε ξανά. Μα είναι όλα οκ, θα πάνε όλα καλά. Τώρα ο ήλιος γύρισε στην απέναντι πλευρά κι είσαι άνθρωπος. Γιατί ξέρεις να ξεχνάς, γιατί πιστεύεις κι αμφιβάλλεις, γιατί χάνεις και νικάς, γιατί ζεις, γιατί γελάς, λυπείς. Τίποτα σπουδαίο, διαμέρισμα ανοιχτό. Βρίσκεις φως τηλέφωνο και ένα λογαριασμό. Δεν θέλω την αγάπη σου για να κροβατώ. Θέλω μόνο το λόγο σου από κάπου να πιαστώ. Μα είναι όλα οκ, θα πάνε όλα καλά. Τώρα ο ήλιος γύρισε στην απέναντι πλευρά κι είσαι άνθρωπος. Γιατί χάνεις και νικάς, γιατί γέρνεις το κεφάλι και σε έναν νόμο ακουμπάς. Γιατί ζεις, γιατί γελάς, λυπείς. Γιατί ζεις, γιατί γελάς, λυπείς.
ξεχνάς, γιατί διώχνεις και αμφιβάλλεις, γιατί γέρνεις και λυγάς, γιατί ζεις, γιατί γελάς, λυπείς. Μα είναι όλα οκ, okay, θα πάνε όλα καλά. Τώρα ο ήλιος γύρισε στην απέναντι πλευρά κι είσαι άνθρωπος, γιατί χάνεις και νικάς, γιατί ξέρεις να διηγείσαι, θυμάσαι και ξεχνάς, γιατί ζεις, γιατί γελάς, λυπείς. Γιατί ζεις, γιατί γελάς, λυπείς. Συζητάμε για το πρόγραμμα μεταποίησης στις νέες συνθήκες και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Αθανάσιος Κακούδης, υπεύθυνος του προγράμματος και στέλεχος της ΚΕΠΑ ΝΕΜ. Κύριε Κακούδη, μπορούμε να συνεχίσουμε με την εκπομπή μας λέγοντας τις προϋποθέσεις για την ένταξη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα? Ναι, βεβαίως. Σας ακούω. Αν λοιπόν εγώ ανήκω σε μία από τις κατηγορίες που είπα πριν, την ουσία δηλαδή αν ενδιαφέρομαι να ξεκινήσω μια καινούργια μεταποιητική δραστηριότητα, αν είμαι νέος ή νέα ή αν έχω ήδη μεταποιητική επιχείρηση και θέλω να την ξεχρονίσω, θα πρέπει να δω ποιες δραστηριότητες αυτό το πρόγραμμα ενισχύει. Είναι το πιο βασικό, είναι αυτό που λέμε πάντοτε στα προγράμματα, αν έχω επιλέξει μια δραστηριότητα. Μπορεί κάποιος, θα δώσουμε στο τέλος στα site, να πάρει τον οδηγό και να δει τις επιλέξιμες δραστηριότητες. Είναι το παράρτημα 3 του οδηγού εφαρμογής. Αλλά αν μου επιτρέπετε και αν έχω λίγο το χρόνο, γιατί έχει ενδιαφέρον, εγώ θα ήθελα να δώσω χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ποιος μπαίνει στο πρόγραμμα, γιατί πάντοτε λέμε τα κάδα, αλλά τι είναι στην πράξη αυτή η άνθρωποι. Για να είμαστε χρηστικοί απέναντι στους λοιπόν, ακροατές. Μπαίνουν πολλές επιχειρήσεις που ασχολούνται με την επεξεργασία τροφίμων. Μπαίνει η παραγωγή παγωτών, μπαίνουν οι φούρνοι, παραγωγή δωναρτοποιίας, παραγωγή κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών. Μπαίνει η ηθοποιία, παραγωγή αναψυκτικών. Μπαίνουν ένδυση, κλωστεοφαντουργικές ύλες, παραγωγή, βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών, αλλά μόνο για νέες και υποσύστασεις επιχειρήσεις, γιατί για τις ήδη υφιστάμενες τρέχει ένα άλλο πρόγραμμα από το νέο ΜΕΧ για αυτές. Μπαίνει βασική βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο, όπως και τα έπιπλα, κατασκευή επίπλων, κατασκευή χάρτινων προϊόντων και χαρτοποιία, εκτυπώσεις, παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων, φαρμακευτικά είδη, παραγωγή, κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών. Μπαίνουν δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την αποθήκευση, με logistics, έτσι. Εκδοτικές δραστηριότητες. Μπαίνουν αυτά που είναι και πολύ της μόδας, γιατί έχουν περιβαλλοντικές διαστάσεις, η επεξεργασία των λιμάτων, ανάκτηση υλικών, ανακυκλώσεις, επεξεργασία νερού. Μπαίνουν δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας και πληροφορικής, εταιρείες που κάνουν λογισμικό. Όπως βλέπετε, είναι μια τεράστια γκάμα επιχειρήσεων που παρέχουν μεταποιητικές υπηρεσίες. Μάλιστα. Και τι μπορούν να χρηματοδοτήσουν μέσα Άρα, αν μου επιτρέπετε, αυτό είναι το βασικό. Να δει κάποιος ότι είτε κάνει αυτή τη δραστηριότητα, είτε θέλει να κάνει δραστηριότητα σε αυτόν τον τομέα. Έτσι, είναι η πλέξιμη δραστηριότητα. Από εκεί και πέρα, οι επόμενες προϋποθέσεις, οι τυπικές, είναι πάρα πολύ απλές. Εφόσον ξεπερνάμε το σκόπελο ότι θα κάνει εκεί τη δραστηριότητά του, έτσι, την επένδυσή του, θέλουμε απλά πράγματα, όπως σαφώς να έχει μια καταστατική έδρα στην Ελλάδα, να μην είναι προβληματική, να μην έχει χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα
το επιχειρησιακό του σχέδιο που θέλει να υποβάλει από άλλο πρόγραμμα, δηλαδή αυτονόητα και απλά πράγματα. Μάλιστα. Τώρα, τι κάνεις μέσα από αυτό το πρόγραμμα? Ναι. Στην ουσία είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, mm-hmm. μπορεί να υποβάλει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, mm-hmm. που να εξυγχρονίσει πραγματικά τη δομή του, ή ένα σχέδιο που θα το επιτρέψει να επιχειρήσει με μια, να δημιουργήσει μια επιχείρηση με ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσεων. Συγκεκριμένα, mm-hmm. έχουμε διαμόρφωση κτηρίων και χώρων, mm-hmm. έτσι, αναδιαμορφώσεις χώρων, ανακατασκευές, mm-hmm. ανακαινήσεις, mm-hmm. αυτό είναι ένα ποσοστό 20% του σχεδίου, είναι τα κτηριακά μας, mm-hmm. σε περίπτωση που βρίσκεται σε ΒΠΕ ή θα πάει σε ΒΠΕ, σε βιομηχανική περιοχή δηλαδή, μπορεί αυτό να είναι και ανέγερση, να χτιστεί mm-hmm. κάτι από την αρχή, mm-hmm. μπορεί να πάρει, να προμηθευτεί οποιοδήποτε τύπου εξοπλισμό και λογισμικό που είναι απαραίτητο για να υποστηρίξει τη μεταποιητική δραστηριότητά του, και αυτό, αυτές οι δαπάνες μπορεί να φτάσουν και 100%, όλο το σχέδιο να έχει δηλαδή εξοπλισμό ή λογισμικό. Μάλιστα. Για τις νέες και με τις υποσύστασεις μπορεί κάποιος να εγκαταστήσει ανανεώσιμες μορφές ενέργειας προκειμένου να αυτοτροφοδοτηθεί, δηλαδή για τις ανάγκες της επιχείρησής του μόνο, για να το πουλήσει τη ΔΕΗ βέβαια σε ένα ναι. ποσοστό 15% του σχεδίου ναι. συνολικού. Mm-hmm. Είναι αγορά τεχνογνωσίας. Έχει μια κατηγορία που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θέλω να σταθώ λίγο εδώ πέρα. Mm-hmm. Είναι οι δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού εργαζόμενων σε μειονεκτική θέση ή αμαία, όπως τις λέμε. Με αυτό το πρόγραμμα μπορεί κάποιος για ένα χρόνο να επιδοτήσει θέσεις εργασίας. Το ποσό φτάνει μέχρι τις 60.000, ναι. 10.000 κατ' άτομο. Άρα μιλάμε για περίπου 6 άτομα να επιδοτηθούν μέσα από αυτό το πρόγραμμα, ναι. Με ποσοστό 45%, τα οποία έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δηλαδή είτε είναι αμαία, άτομα με ειδικές ανάγκες, ναι. είτε ανήκουν στην κατηγορία που λέμε σε μειονεκτική θέση. Έχουν ναι. κάποια χαρακτηριστικά, όπως ας πούμε να είναι 6 μήνες άνεργος κάποιος. Μάλιστα. Έτσι, δηλαδή μπορεί να βρει... Είναι ένα εργατικό δυναμικό που είναι εύκολα... μπορείς να το βρεις. Και υπάρχει κάποια προϋπόθεση διατήρησης του συγκεκριμένου προσωπικού για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο. Ναι, ναι. Δηλαδή επιδοτείται mm-hmm. για ένα χρόνο και πρέπει και να το διατηρήσει για ένα χρόνο. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί λοιπόν να έχει δαπάνες άειλες επίσης στο ναι. πρόγραμμα, δηλαδή να δεχτεί συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη του προγράμματος από ναι. ένα σύμβουλο έως 4.000, ναι. να εγκαταστήσει συστήματα διαχείρισης όπως είναι το ISO, το πρόγραμμα το ΧΑΣΠ ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων, έτσι, mm-hmm. και άλλα περιβαλλοντικά σχέδια, ναι. έως 10.000 κάθε σύστημα, mm-hmm. Ή να κάνει οποιαδήποτε μελέτη. Mm-hmm. Τέλος μπορεί να κάνει κάποιες προωθητικές ενέργειες, όπως να φτιάξει πρώτη φορά, όμως να μην υπάρχει ήδη ιστοσελίδα, ναι. ή να πάει σε μια έκθεση για πρώτη φορά πάλι. Μάλιστα. Κύριε Κακούδη, πού πρέπει να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας? Οι ενδιαφερόμενοι του προγράμματος μπορούν να απευθυνθούν στα κεντρικά μας, στα γραφεία της ΚΕΠΑΝΕΜ, του ενδιάμεσου ναι. φορέα διαχείρισης που έχει την ευθύνη για την κεντρική Δυτική Μακεδονία. Τα τηλέφωνά μας είναι 231-0480-000 και το site μας www.epavlakepa.gr. Μπορεί να βρει οποιαδήποτε πληροφορία ή να πάρει οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστεί. Mm-hmm. Επίσης σε όλα τα επιμελητήρια mm-hmm. Της Κεντρικής Μακεδονίας, των ομών Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης, όπως το βιοτεχνικό ας πούμε, τον περιοχικό, όπου θα πάρει και από εκεί χρήσιμες πληροφορίες, mm-hmm. ή στα site της Γενικής Γραμματείας ή στο site του FEBAE που είναι κεντρική δομή του φορέα που διαχειρίζεται το πρόγραμμα για όλη την Ελλάδα. Εγώ θέλω να πω ναι. ότι το πρόγραμμα είναι ανοιχτό, πήρε και παράταση μια τροποποίηση, ενώ στην αρχή ήταν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, ναι. μια βασική τροποποίηση ώστε να δοθεί ο χρόνος στον κόσμο να ενημερωθεί καλύτερα και να ετοιμάσει τις προτάσεις του, ήταν ότι πήρε την παράταση και πήγε μέχρι στις 20 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Είναι κομβική ημερομηνία, την κρατάμε. Ναι. Ήδη μετά την τροποποίηση υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και ήδη ετοιμάζονται ηλεκτρονικά από ό,τι βλέπω, γιατί έχει ηλεκτρονική υποβολή πρότασης μέσα από ένα ηλεκτρονικό σύστημα που πλέον έχει κυριαρχήσει τον τελευταίο καιρό ναι. και κάνει τα πράγματα πολύ πιο γρήγορα. Ετοιμάζονται γύρω στα 100 σχέδια. Ωραία. Είναι υποκατασκευή. Θέλω να πω και να κλείσω ναι, με να αυτό. Κλείσουμε, ναι, κύριε Κακούδη. Αν μου επιτρέπετε, ναι. ότι παραμονές του μεγάλου όχι, καλό τον επιχειρηματικό κόσμο της Βορείου Ελλάδος να πει ένα μεγάλο ναι σε αυτό το πρόγραμμα. Ωραία, σας γιατί ναι. είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε. Γεια σας. Γεια σας.
Πρώτου ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, να θυμίσουμε τη νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής πληρωμής των οφειλών που έχουν στη διάθεσή τους τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, επιλέγοντας την υπηρεσία e-banking μιας εκ των δύο συνεργαζόμενων τραπεζών, της Marfin Egnatia Bank ή της Eurobank, τα μέλη του ΕΒΕΘ μπορούν να πραγματοποιούν τη συναλλαγή τους εύκολα, γρήγορα και χωρίς την ανάγκη μετακίνησης. Η διαδικασία είναι απλή και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για αυτήν μέσα από την ιστοσελίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης www.ebeth.gr. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή «Επιχειρούμε μαζί» που έχει τη στήριξη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Ιωαννίδου και στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Κουτλιάνης. Θα είμαστε και πάλι μαζί τη Δευτέρα, 1η Νοεμβρίου. Καλή σας μέρα. Οι επιτυχίες όπως τις θέλεις εσύ. Ράδιο ΔΕΘ 104,9. Τώρα ακούς ραδιόφωνο.